κάποια στιγμή και τις αντιγκλήσεις μας, αλλά πάμε καλά. Όσον αφορά τη διάρθρωση, έχουμε πρώτα το στάδιο της προετοιμασίας, της ετοιμότητας, αυξημένης ετοιμότητας, δράση και μετά αποκατάσταση. Θα ξεκινήσω λίγο από το τέλος. Γίνεται μία πυρκαγιά. Έρχεται η ώρα να οριοθετηθεί μία περιοχή, να χαρακτηριστεί για κήρυξη περιοχής έκτακτης ανάγκης. Φέτος έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Είναι η περίφημη κύκλιος 10 του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου πλέον οποιοδήποτε κοντά, α ή β βαθμού, να μπορεί να διεκδικήσει κάποια έξτρα χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, του έχει πλέον ως δικαιολογητικό ότι πρέπει η περιοχή να έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Εάν υπήρχε αυτή η εγκύκλιος το χειμώνα, θα είχε κηρυχθεί όλη η Κρήτη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Για να μπορεί αργότερα είτε περιφερειακή ενότητα, είτε περιφέρεια, είτε δήμη, να διεκδικήσουν, δηλαδή πάμε σε ένα ακόμα πιο γραφειοκρατικό σύστημα. Έτσι. Από εκεί ύστερα αποζημιώσεις για τους πολίτες, δηλαδή κάποιο σπίτι, κάποια επιχείρηση κτλ. Που μπορεί να έχει πάθει ζημιά, μόνο όταν η καταστροφή έχει χαρακτήρα θεομηνίας, δηλαδή έχει μια ευρύτερη περιοχή και όχι μεμονωμένες οικοδομές. Για να μπορούν να έχουν και αποτέλεσμα οι δράσεις μας. Αυτό που ανέφερα αφορά κυρίως τους Δήμους και εμάς. Όσον αφορά τους δείκτες επικινδυνότητας, όλοι ειδοποιήστε και με φαξ, μέσω της αποκεντρωμένης διοίκησης που σήμερα δεν είναι προσωπικό εδώ, και μέσω μηνυμάτων που στέλνουμε σε όλα τα κινητά τηλέφωνα. Έχουμε αναπτύξει και το σύστημα των επικοινωνιών τέτρα με τους Δήμους, όσοι Δήμοι έχουν μείνει. Έτσι. Πάντως να ξέρετε ότι αν πατήσετε το κουμπάκι, ανά πάσα στιγμή σας ακούει η πυροσβεστική, το κέντρο επιχειρήσεων, αστυνομία, το κέντρο επιχειρήσεων της αστυνομίας, ΕΚΑΤ, συν περιφέρεια και περιφερειακή ενότητα. Δεν είναι το τέλειο σύστημα, αλλά μπορεί να μας λύσει το θέμα του συντονισμού σε μια μεγάλη περίπτωση έκτακτης κατάστασης. Όπως το πούσαμε όλους στο μυαλό μας, ας έχουμε και το σύστημα. Είναι από τις καλύτερες εγκυκλίες αυτή που διάβασα φέτος. Συνιστώ ιδιαίτερα στους Δήμους να ρίξουν μια ματιά να το διαβάσουν. Οι εθελοντικές οργανώσεις, ο ρόλος τους, ιδιαίτερα όμως αφορά τη διαχείριση του κοινού στην οργανωμένη απομάκρυνση, αν χρειαστεί, είναι πολύ βασικός. Η πυροσβεστική τους ενεργοποιεί, η πυροσβεστική σας ενεργοποιεί. Έτσι, και έχουμε ρόλο όλοι μας εδώ επικουρικό στο ρόλο της πυροσβεστικής. Αυτά από μένα. Ελπίζω να έχουμε μια καλή αντιπερική περίοδο. Ιδιαίτερα εξετάσαμε τις περιπτώσεις για το μεικτό περίπολο. Ο μεικτό περίπολο έβγαζε η πυροσβεστική Ελλάς, η Διεύθυνση Δασών και το τρίτο κέντρο είναι το κέντρο Διαμάδη. Δεν θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, οπότε αν αφού δεν υπάρχει, εγώ εισηγούμε πάντως αν μπορούσε να γίνει. Δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Η δυνατότητα με τις περιπολίες, αυτό είναι στη δικιά σας αρμοδιότητα, δεν ξέρω αν έχετε εισήγηση. Όπως πέρυσι. Οπότε και οι περιπολίες των εθελοντικών οργανώσεων όπως πέρυσι, για τα ειδικά σχέδια και τα παραρτήματα θα πρέπει να γίνουν όπως προβλέπεται από τους Δήμους και την πολιτική προστασία περιφέρειας και αποκεντρωμένης διοίκησης. Να πω και εγώ σε συνέχεια του κυρίου Τζανακοστάκη αυτό που είπε πριν, ότι θα συνεχίσουμε, υπάρχει ένα πρόβλημα, θα αγοράσουμε ίσως μηνύματα παραπάνω, γιατί τα μηνύματα τα δικά μας τώρα με το ΟΤΕΝΕΤ είναι με το σύστημα σύζευξης είναι πολύ λιγά. Έχει τα πρώτη μονάδα κρούσης από τους πολίτες. Οπότε έχετε να ακούσετε πρώτα τα κακά και μετά τα καλά. Ένα μικρό απολογισμό για πέρσι, σαν όμως είχαμε μια πάρα πολύ κακή χρονιά. Οφείλεται σε πολλά, ήδη έχουμε βγάλει το πόρισμα το γιατί. Φταίει ο καιρός, φταίνει οι γεωργικές ασχολίες, φταίνε κάποιοι που ενδεχομένως, δεν θέλω να πω υφελημένα, άδελα, κάνανε κάποιο στραβό. Είχαμε πάρα πολλά στρέμματα τα οποία καήκανε, αλλά το σπουδαιότερο, τα στρέμματα της περιοχής των Μαλών, ένα τεράστιο υπερκοδάσος,
το οποίο δεν είναι επί τους παρούσεις, αλλά με το δασολόγο και με την περιφέρεια πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να το ανανεώσουμε. Θα ήθελα ίσως τις επόμενες φορές να παρακαλέσω, δεν ξέρω αν είναι νόμιμο, παράνομο ή παράτυπο, να έχουμε κοντά μας και τον εκπρόσωπο του κτηνοτρόφου στην παρέα μας. Γιατί δεν το λέω μόνο από την κακή σκοπιά ότι να του κάνουμε παρατήρηση, γιατί σώνει και καλά οι κτηνοτρόφοι βάζουν φωτιές. Τους θέλουμε ενεργούς συνεργάτες, αρρωγούς και συμπαραστάτες στην πορεία μας. Είναι μια ζωή έξω, είναι αυτοί που πρώτοι θα δουν το συμβάν και αυτοί που ενδεχομένως πρώτοι πρέπει να μας πάρουν τηλέφωνο. Γι' αυτό το θέλουμε καλό σκοπό. Ήδη υπάρχει εν αναμονή το καινούργιο σχέδιο. Από εμάς έχει εκπονηθεί, το έχω στείλει στην περιφέρεια και από την περιφέρεια στο αρχηγείο. Έχουμε κάποια καινούργια δεδομένα φέτος μέσω Google. Θα έχουμε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο μέσω δορυφόρου. Ήδη έχω στείλει σε χάρτες που ακριβώς είναι τα περιπολικά μου. Σημεία υδροληψίας, σημεία που μπορεί να κατεβεί ελικόπτερο, σημεία που μπορούμε να πάρουμε νερό οποιαδήποτε στιγμή, υδροστόμια. Έχουμε βάλει, επειδή έχουμε κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα ήδη, δρόμους απροσπέλαστους ή δύσβατους. Γιατί καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν είναι να κατασκευάσουμε ένα πρωτοδασικό δρόμο. Το πρόβλημα είναι να τον εισιτηρήσουμε. Κάθε χρόνο καταλαβαίνω ότι σαν Ελλάδα ζούμε τρομερά δύσκολα οικονομικές εποχές, τουλάχιστον να φροντίσουμε όλοι μας να δούμε κάποιους κύριους αγροτοδασικούς άξονες την 1η του Μάη που αρχινάει επίσημα για την πυρική περίοδο, να μπορέσουμε να τους έχουμε καθαρούς. Τα σημεία στον τόπο μας δεν αλλάζουν, τα επικίνδυνα. Σε Λάκανο, Βαθύ, στη Νεάπολη το κομμάτι του Νίσπιτα όλο και τα σημεία που έχουμε με τις γεωργικές εργασίες. Φέτος, μάλλον πέρυσι τέτοια εποχή, ήδη είχαμε δύο τεράστιες φωτιές. Την 1η του Σελάκανου και της Ανατολής. Ο καιρός μας πήγε πίσω. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι η χρονιά θα είναι εύκολη. Οι γεωργικές εργασίες της περασμένης χρονιάς δεν έχουν γίνει φέτος. Τα κόρτα, τώρα που βγαίνω έξω, είναι πάρα πολύ ψηλά. Οπότε καταλαβαίνετε, πρέπει να έχουμε μια ιδιαίτερη προσοχή. Ήδη ετοιμάζω το κείμενο που θα δώσω στο Μητροπολίτη, γιατί μας έκανε, όσο και να φαίνεται περίεργο και παράδοξο, καταπληκτική δουλειά ο Άμβουνας. Ο Γεράκος ακούει τον παπά. Βασιλιάς να κατεβεί δεν δίνει σημασία. Τον παπά τον έχει Θεό, άμα το πει. Από την ωραία πύλη μη, είναι μη. Ήδη το κάνουμε κάποια χρόνια και βλέπουμε ότι έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Είμαστε έξω, ήδη βλέπουμε δρόμους, υδροστόμια, σημεία υδροληψίας κλπ. Όλα τα χρόνια είχαμε ένα επιχειρησιακό αξιωματικό σε καθημερινή βάση σε όλο το νομό. Φέτος, όσο και να δυσκολευόμαστε, θα έχουμε δύο. Ένα για Μεραμπέλο, Άγιο Νικόλαο, Οροπέδιο και ένα για Ιερά Πέτρα Σιτία. Οπότε καταλαβαίνετε, ίσως θα μπορέσουμε να προλάβουμε κάτι γρηγορότερα. Μια άλλη καινοτομία που εγκαινιάζεται φέτος και πρέπει να ευχαριστήσω τον Δήμο Αγίου Νικολάου επίσημα πλέον, γιατί με το που είπα ότι χρειαζόμαστε ένα οίκημα που μας το παραχώρησε στη Νεάπολη, πλέον το πεζοπόρο δεν θα είναι στο Ηράκλειο σαν έδρα. Θα έχει σημεία αναφοράς σε τρία σημεία στην Κρήτη. Το ένα θα είναι κοντά στο Ρέθινο, κάπου στις Ίσες. Το άλλο σημείο που έχει επιλεγεί η Νεάπολη. Και η Νεάπολη όχι γιατί είναι χωριό μου και το έκανα επίτηδες, απλά είναι το θέμα των 50 χιλιόμετρων. Είναι 49.800 από το Ηράκλειο. Αν πιάναμε 50 και 1 χιλιόμετρο, έχουμε τα εκτός έδρας. Και λεφτά δεν υπάρχουν. Αυτό είναι ο λόγος, επειδή οι φίλοι Γεραπετρίτες μου το έκανε σαν μορφή. Όχι εγώ. Όχι, το επέλεξα επειδή είναι το χωριό μου. Τέλος πάντων, βρήκαμε ένα κτίριο το οποίο βολεύει πάρα πολύ. Ήδη με τη βοήθεια του Δήμου το ανακαινίζουμε και πιστεύω ότι από τις πρώτες μέρες από την πυρικής περίοδου θα έχουμε αυτά τα άτομα εδώ. Θα μπορούμε δηλαδή ανά πάσα στιγμή να είναι κοντά μας να τα κινητοποιούμε. Αυτό είναι πολύ ωραία δικτύρια, Βασιλάκη. Συγγνώμη για το τέτοιο, είναι πολύ ωραία.
Ήδη το κάνουμε στην Νεάπολη, ναι, το έχουμε ξεκινήσει ήδη. Ξέρετε ότι αυτοί δεν έχουν υδροφόρα. Είναι Καναδέζες ή με μινιμπάς, έχουν χειρονακτικά εργαλεία, σκαπανικά, ψιλοκοφτικά, επινόδιους πυροσβεστήρες. Οι εθελοντές, όπως κάθε χρόνο, είναι στο σχέδιο με συγκεκριμένη ύλη και μορφή. Δηλαδή, ξέρουμε, π.χ. η τάδε ομάδα, την τάδε χρονική στιγμή, θα είναι στο τάδε σημείο. Δηλαδή, π.χ. η ομάδα διάσωσης Κρήτης, όπως το δουλεύουμε κάθε χρόνο, στο τριάρι, στο τεσάρι, με τόσα άτομα, θα έχει αυτή τη διαδρομή, με ένα τηλέφωνο, όντως, παιδιά, πάμε, είμαστε τόσα άτομα, με το τάδε αυτοκίνητο. Ήδη το έχουμε κάνει αυτό και είναι ενταγμένο στο σχέδιο, απλά περιμένουμε την επικαιροποίηση μαζί με τους κάρτες που φυσικά θα πάρει πολιτική προστασία. Προσωπικό... 4-5. Φέτος έχουν αλλάξει κάπως. Με 2-3 άτομα δεν γίνονται όλες οι διαδρομές. Είναι τα σημεία επικινδυνότητας. Το ένα δεν υπάρχει πρόβλημα, το δύο αρχινά κάπως και πρέπει να κινητοποιούμαστε, στο τρία είναι σε σημείο σχεδόν πορτοκαλί, κίτρινο το λέμε εμείς, που είναι μια μέση τάση επικινδυνότητας, στο τέσσερα που είμαστε όλοι έξω, ειδικά φέτος τα κλιμάκια όταν έχουμε τεσσάρι, θα κλειδώνονται, δεν θα υπάρχει άνθρωπος μέσα, και θα είναι όλοι έξω μέσω κινητών συγκεκριμένων που μας έχουν δοθεί με συγκεκριμένα νούμερα για να μπορούμε να επικοινωνούμε. Δηλαδή, στο στάδιο 4 θα έχουμε επιπλέον σημεία στάθμευσης περιβολικών. Ήθελα να συνονοηθούμε, γιατί πάλι θα το ξαναπώ, βγαίνω έξω, οι βοσκοί, να το πω κορζιάτικα, έχουν το κουί τους το ίδιο. Παντού, με τα πράγματα. Τέλεια, δεν μπορείς να πας 10 μέτρα, συναντάς το επόμενο. Και ήθελα να το σε ξεκαθαρίσω, όσο και να φωνάζουν. Σε όσους εισαγγελείς για να με πάνε, εγώ σε περίπτωση συμβάντου σπαστώ το ψαλίδι και κόβω σύρματα και δεν τα πιάνω μετά. Αυτό ήθελα να ξεκαθαρίσω. Δεν είμαι υποχρεωμένος, τελειώνοντας η πυρκαγιά, να πιάσω πάλι το σύρμα και να δένω. Αυτό ήθελα να πω και ήθελα να το καταλάβουν. Για την Εκκλησία είπαμε. Θα παρακαλέσω τους ΣΟΤΑ, τις ομάδες που έχουν σε κάθε τοπικό διαμέρισμα, δεν τις έχουν στείλει ακόμη και πλησιάζουν προς την αρχιπερική περίοδο, αν μπορούν να το τρέξουν λίγο. Μια έκκληση... Αναδείγμα σε κάθε διαμέρισμα, εθελοντικές ομάδες. Ναι, κάνουμε εθελοντικές ομάδες σε κάθε κοινότητα και αυτό είναι πρωτοπόρος η Ιεράπετρα. Έχει η Καλαμάκα, έχει η Πλήρια, ναι, όλα τα χωριά εδώ πέρα. Και έχει η Ιεράπετρα είναι πρωτοπόρος αυτό. Και οι μάνες έχουν. Ναι. Αλληλοβοηθούνται. Έχει το δανεικό φιλοβοηθεί του Σελακάδου. Ναι, συνήθω και ένα από του πολιτιστικού λόγου. Να ξαναστείλετε τώρα ξανά. Είναι επικαιροποιημένα. Αυτό που ήθελα σε όλου του φορεί για πάλι για τι εθελοντικέ ομάδε, κάνω έκκληση από τα τρίσβαθα τη ψυχή μου να βρεθεί κάποιο τρόπο σε αυτού του ανθρώπου, παιδιά, να το σεβρούμε τουλάχιστον κάψιμο. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια. Δεν το ξέρω, ξέρουμε που τα πούμε. Αν θέλουν να έχουν αυτοκίνητα κρατική υπηρεσία δικό μα τη περιφέρεια, μπορεί να παραχωρηθεί σε κοινότητα περιπολία. Δεν μιλάμε για κουσέ. Όχι, για περιπολία. Αυτό δεν γίνεται το πρόβλημα. Διαθέσιμο αυτοκίνητο σχετικό. Όχι επιβατικό. Βασικά τα καύσιμα, δηλαδή τρώνε από το υστέρημα του χρόνου του. Οι εποχές είναι δύσκολες. Και κάτι άλλο το οποίο παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, επειδή για μένα είναι δύσκολο, ψυχικά πιο ακριβώς, ότι ναι, μένει μου δικαιολογεί, παράδειγμα, στη διοικητική μέρινα, σάντουιτς και γάλα, δεν μου δικαιολογεί νερό. Το σουβλάκι το βαφτίζω σάντουιτς. Αλλά δεν μπορώ να βαφτίσω τι, να έχω 30 πυροσβέστες και να παρακύπτω 150 σουβλάκια. Και δεν το κάνω ψυχή. Να έχω τον εθελοντή να τρώγω εγώ και να μην έχω τη δυνατότητα να του πάρω ένα ποτήρι γάλα. Ή τον πολίτη ο οποίος έρχεται με όλη του την αγάπη να βοηθήσει. Εκεί ήθελα λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε, που την τελευταία στιγμή να μην ψαχνόμαστε. Εγώ και γιατί εγώ και όχι εσύ, και γιατί εσύ και όχι ο άλλος. Πολλές φορές έχει τύχει και παίζω με την πολιτική. Παρακάλεσε.
λόγω της απόστασης να συνεχίσω να παρευρίσκομαι μαζί σας όπως τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι ο κύριος Βασιλάκης έχει πιάσει το θέμα σε πολύ μεγάλη έκταση. Ανάφερε προβλήματα ουσιαστικά τα οποία χρήζουν επίλυσης σε ανθρώπινο επίπεδο πλέον, όχι μόνο σε καθαρά οργανωτικό πλαίσιο, δηλαδή σε αυτούς που συμμετέχουν να μπορούμε τουλάχιστον το κράτος να τους δίνει μία ανάσα μέσα στη δίψα που έχουν και στην κούραση που κουβαλούν πάνω τους επόμενοι αντιμέτωποι με τη φωτιά. Δηλαδή, λίγο φαγητό, το οποίο για μένα μεταφράζεται όπως για τον ίδιο με κάποιο σάντουιτς, με νερό υποχρεωτικά. Δεν μπορεί να δικαιολογεί ακόμα και στην προσβευτική υπηρεσία το σουβλάκι και το γάλα και να μην δικαιολογεί το νερό, που είναι το πιο βασικό απ' όλα. Και μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι επειδή και εμείς έχουμε συμμετάσχει παλιά σε πυρκαγιές, τις πυρκαγιές είχαν εμείς παλιά, όσο δεν το ξέρουν, μέχρι το 96, μετά τις πέρλαβε η πυρκαγιακή υπηρεσία. Οι πετσέτες οι οποίες δίδονται και αυτές σαν μέσον προκειμένου να γίνει καλύτερη η διαδικασία της κατάσβεσης βρέχονται και μπαίνουν στο πρόσωπο όλων των πυροσβεστών, των πεζοπόρων τμήματων, που τους προφυλάσσει από τους καπνούς και από την ασφυξία, δεν ξέρω τι έχει αλλάξει ή όχι. Θέλω να πω ότι κάποια πράγματα, έστω και απλά, στην ουσία είναι πολύ σοβαρά για την επιβίωση της ζωής, της ίδιας της ζωής, αυτών που συμμετέχουν στις πυρκαγιές. Τώρα, όσον αφορά τη δική μου την υπηρεσία, η θέση μας είναι ξεκαθαρισμένη. Όλα έχουν να κάνουν με τα κονδύλια τα οποία δεν δίδονται όπως παλιά και όπως άλλωστε δεν δίνουν και σε άλλες υπηρεσίες, όπως και σε Δήμους, στην Περιφερειακή Ενότητα, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ, αντιπροσωπεύοντας αυτή τη στιγμή το κράτος, δηλαδή την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, είναι ένα όχι και τόσο μικρό ευκαταφρόνητο ποσό, το οποίο θα διατεθεί όπως και φέτος με τη συνεργασία της προσβευτικής υπηρεσίας για τη συντήρηση και μόνο των δύσκολων και δύσβατων σημείων της δασικής πυρόσβεσης. Μακάρι να υπήρχαν τα χρήματα και μάλιστα αναφέρω το προηγούμενο ποσό την προηγούμενη χρονιά ήταν 15.000. Συνηθίζεται να μας δίνουν πάντα μόνο 15.000 αποκλειστικά για την συντήρηση των δρόμων. Τη στιγμή που τα προηγούμενα χρόνια, τα παλιά καλά χρόνια, μας δίναν μέχρι και 100 και 150.000 ευρώ για να κάνουμε αναδασώσεις, για να κάνουμε διανοίξεις νέων δρόμων, αντιπυρικών λωρίδων, πάρκα, δασικές αναψυχές, πράγματα και όλα αυτά, τώρα έχει περιοριστεί το κονδύλιο καθαρά στη συντήρηση των δασικών δρόμων, οι οποίοι μαζί με εμάς επιλέγονται από την πυροσβεστική υπηρεσία ως προς το μήκος και στο μέγεθος του κάθε δρόμου, διότι ούτε και αυτά τα χρήματα φτάνουν για ολόκληρο τον νομό. Απλά επιλέγονται τα πιο δύσκολα σημεία σε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία και στέλος του αρχές του καλοκαιριού κάνουμε μια δημοπρασία, την οποία συμμετέχει εργολάβος με γκρέιντερ, φορτωτή ή βολντόζα ή οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει στους συγκεκριμένους δρόμους και συντηρεί το δασικό δίκτυο όσο μπορούμε να συντηρήσουμε, προκειμένου να διευκολύνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία για την πρόσβασή της στις εκτάσεις οι οποίες έχουν πληγεί από την πυρκαγιά. Επίσης, συντηρούμε κάθε χρόνο και προσέχουμε τις δεξαμενές οι οποίες έχουμε κατασκευάσει εμείς σαν υπηρεσία και καμιά άλλη, δηλαδή δρόμους και δεξαμενές. Κατασκευάζαμε εμείς πάντοτε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε, δηλαδή ακόμα και τώρα έχουμε την πρόληψη των πυρκαγιών και όχι την θεραπεία, όχι την κατάσβεση. Η πυροσβεστική υπηρεσία περιμένει από εμάς να έχουμε το κατάλληλο οδικό δίκτυο φτιαγμένο σωστά και να είναι προσβάσιμο και να υπάρχουν οι δεξαμενές οι οποίες έχουν κατασκευαστεί από εμάς έτοιμες για υδροληψία με νερό πάντα γεμάτο, προκειμένου αυτά τα δύο μέσα, δηλαδή τις δεξαμενές και τους δρόμους, να τους χρησιμοποιήσουν για την κατάσταση του καλλιάκου.